Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την κυρία Μίνα Γκάγκα, την πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και συντονίστρια, διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Σωτηρία. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε εικόνα. Πώς πάμε επιδημιολογικά, αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο τα μικρά ανοίγματα που έγιναν, έστω και με αυτό τον προσεκτικό τρόπο στην Αττική, να φέρουν περισσότερα κρούσματα και επομένως αν υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο να ξαναβρεθούμε μπροστά στη δυσάρεστη θέση να κλείνουμε το λιανεμπόριο μετά από λίγες μέρες. Δίκιο έχετε. Νομίζω ότι δεν με ανησυχεί το λιανεμπόριο, να σας πω την αλήθεια. Με ανησυχεί η διαδημοτική μετακίνηση και το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολλοί κόσμος μαζί και όχι πάντα προσεκτικά και με μάσκες. Νομίζω ότι αυτό με ανησυχεί. Με ανησυχεί δηλαδή η επαφή που έχουμε μεταξύ μας χωρίς να κρατάμε τα μέτρα. Μέσα στα καταστήματα τα μέτρα τα κρατάμε. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένας καλός τρόπος να βγούμε και να ξεδώσουμε, αν θέλετε, και να πάρουμε πράγματα που χρειαζόμαστε κρατώντας τα μέτρα. Μήπως πρέπει να ανοίξει η εστίαση λοιπόν, για να μην μαζευόμαστε στις παραλίες και στα πάρκα? Κοιτάξτε, η εστίαση είναι πάλι χωρίς μάσκα βέβαια, αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Άρα εάν ανοίξει η εστίαση πρέπει να ανοίξει με πολύ καλά μέτρα, με λίγους ανθρώπους γύρω από κάθε τραπέζι. Και αυτό που πρέπει εμείς να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα παρέα. Ότι αν καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι χωρίς μάσκα, νομίζω ότι είναι πιο ασφαλές στα εστιατόρια και να σας πω την αλήθεια από ό,τι στα σπίτια, γιατί εκεί υποχρεωτικά θα τηρηθούν τα μέτρα με τον αριθμό των ανθρώπων και όλες τους κανόνες ασφάλειας. Αλλά και πάλι είναι χωρίς μάσκα. Άρα νομίζω ότι είναι το επόμενο στάδιο. Πιθανότατα να είναι πιο ασφαλές από το αυτό που βλέπουμε τώρα που στα πάρκα μαζευόμαστε 15 με καφεδάκι στο χέρι. Μιλάμε. Αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σίγουρα το να ανοίξουμε την εστίαση με 4 ανατραπέζι ή 6 ανατραπέζι, κρατώντας τα μέτρα, είναι ασφαλέστερο. Κυρία Γκάγκα, εσείς καταλάβατε τι συνέβη από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή και τελικά Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κοζάνη δεν άνοιξαν? Όχι, δεν κατάλαβα. Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα. Δεν το πήρα καν είδηση. Δηλαδή το κατάλαβα το Σάββατο το πρωί και το βρίσκω εντυπωσιακό. Πραγματικά θεωρώ ότι κάθε άνοιγμα έχει ένα πολύ μικρό ρίσκο, αλλά δεν θεωρώ το λιανεμπόριο προβληματικό. Νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να ανοίξουμε κρατώντας τα μέτρα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα σύντομα, όπως πάντα και περιεκτικά. Ευχαριστώ την κυρία Μίνα Γκάγκα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.